Βοανεργίας τεύχος 70. Συνέβη το έτος 1924 στους Μήλους Καρίστου. Ο γλυκοντούτης σεβαστός γέρον κύριος Ανδρέας Βαφορίδης, ιδρυτής και ο πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου των Ορθοδόξων, διηγείται πως οι πρώτοι παλαιομερολογείται εόρτασαν τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα. Το πρώτο έτος του ημερολογιακού σχισματός διήλθομαι δυσκόλους ημέρα σε δυσκολία ο διημάς, οι οποίοι με τη βοήθεια του Θεού παραμείναμε πιστοί στο Πάτριον Ορθόδοξο Ορθολόγιο ήσαν οι εξής. Πρώτον, τα σκληρά μέτρα της επαναστατικής κυβερνήσεως τα οποία είχαν λάβει εναντίον μας. Δεύτερον, η άγρυπνος και συστηματική παρακολούθησή μας από τον οργάνων του Μητροπολίτου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου 33ου βαθμού Μασόνου. Ταύτα ευγειακά στην εκκλησιαστική μας συνάνθρωση εις παρεκκλήσια έξωθε των Αθηνών ειδοποιούν τα αστυνομικά αρχές και κατεύθυνον με παράτυπον διαταγή να μας διαλύουν. Τρίτον, η σχεδόν παντελής έλλειψης ημιοφρόνων Ορθοδόξων Ιερέων, καθώς και μόνιμου Ιερού Ναού εις την τέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων μας, προτού και τα πάντα τα επισκίαζε η φοβέρα, τη βοηθεία του ξύφου της Επαναστάσεως του Σχισματικού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου του Μασόνου 33ου βαθμού και τα αυλάκων εις κλαβιά του ημερολογιακού σχίσματος. Και από την 10η Μαρτίου 1924 η οποία εγένετο αυτομάτως η 23η Μαρτίου με την πρόσθεση θέση 13 ημερών, οι πρώτοι αντιδράσαντες στην ημερολογιακή καινοτομία Χριστό Αδελφή συνέστησαν σωματείο με τίτλους Σύλλογος Ορθοδόξων. Τούτο αργότερα από το έτος 1926 διαδέχτηκε η Ιερά Κοινότης των Χριστίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Η διοίκηση του καθιδρυθέντος Συλλόγου των Ορθοδόξων αντέδρασε με όλα αυτή τα πενιχρά μέσα κατά της ημερολογιακής καινοτομίας. Με τη διαφώτιση των Ελλήνων, με εντύπους διαμαρτυρίας και συγκεντρώσεις εν κλειστό χώρο όπου ελάβαναν χώρα διαφωτιστική ομιλία. Τι άφτε γένοντος συχνά ιδίωση στην αίθουσα των εμποροϋπαλλήλων παρά την πλατεία Μητροπόλεως. Ομιλητές υπήρξαν πολλοί, μεταξύ δε αυτών και πολλά αξιόλογα στελέχη του επιστημονικού τότε κόσμου, όπως ο καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Καρολίδης, ο μέγας χαρτοφύλαξης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Εμμανουήλ Γεδεών, ως της πάντοτε στα ομιλία του ετών και χαρακτηριστικών όπως μας φραγγέψανε, ο Κωνσταντίνος Ψάχος, καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής εν το Δίο του Αθηνών και άλλοι. Όσα αναφέρω ανωτέρω, επάσχομαι περισσότερο από έλλειψη ιερέων, διότι, ως γνωστό, λόγω των σκληρών μέτρων που είχε λάβει τόσο η Μητρόπολη Αθηνών, όσο και η Επανάσταση, Ιουδής ιερεύσε τόλμα όχι μόνο να αρθρώσει το ανάστημά του κατά του σχίσματος, αλλά ούτε καν να ομιλήσει. Παρόλα όμως αυτά, κατά τον Όγουστο του 1924, δύο ιερείς, οι αείμνηστοι πατήρ Παρθένιος ο Ιβρίδης και πατήρ Ιωάννης Φλώρος ετόλμησαν να υπούν το μεγάλο και αποφασιστικό όχι στο Μητροπολίτη και στο σχήμα και ετέθησαν πνευματική αρχηγή των μελών του Συλλόγου των Ορθοδόξων. Με τους ιερείς αυτούς εκτελούσαμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, τα σκυριακάς και τα σεορτάς πέριξ των Αθηνών σε διάφορα παρεκκλήσια και ούτω εφτάσαμε στα παραπονάς της Μεγάλης Εορτής των Χριστουγέννων. Οι πιστοί ακολουθούντες στο Πάτριο Ορτολόγιο επλήθυνον διότι ο Κύριος προσετέθη τους σωζωμένους καθημέραν τη Εκκλησία, πράξεων Β 47 και κατά τους
μετριότερους υπολογισμούς μας, ο αριθμός των πιστών έφτανε μόνο εις Αθήνας και εις τον Πειραιά τα 5.000 ψυχών και άλλο. Έπρεπε λοιπόν όλο αυτό το πλήθος των πιστών να εορτάζει τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων και να μεταλάβει τον αχρά των μυστηρίων. Δια τούτο λοιπόν το λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Ορθοδόξων συνεδρίαζε κάθε βράδυ, άλλοτε στο ειδικό μου εργαστήριο, εις την οδόν Βλαχάβας και άλλοτε εις την οικία του Αημνής του Σιδέρη. Επροτάθη υπό ενθέρμων ζηλωτών να καταλάβουμε αυτόν τούτον το Μητροπολιτικό Ναό ή τον Ιερό Ναό της Γεννήσεως Χριστού εις του Ψηρή. Μετά από πολλά συνεδριάσεις και συζητήσεις, επεκράτησε και απεφασίστη η εξής συνετή πρόταση. Τα πρώτα Ορθόδοξα Χριστούγεννα του 1924 να εορταστούν εις το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Θεράποντος εις το Βουδί, έξωθεν των Αθηνών. Εγκαίρως ειδοποίησαν οι πιστοί των πατρίων παραδόσεων περί του Ιερού Ναού ένθα και θα εορτάζονται τα Χριστούγεννα και τη νύχτα των Χριστουγέννων πλέον των 3.000 πιστών, υπερπλήρωσαν τόσο τον ναό όσο και τον γύρο χώρων, ανάψαντες μάλιστα και φωτίες για να θερμαίνονται. Μετά το μεσονύχτιον και ενώ εψάλλεται η ακολουθία του όρθου των Χριστουγέννων, ο πατήρ Παρθένιος επιτελούσε την Αγία Προσκοπηδή, κατέφτασε δύναμης χωροφυλακής και στρατού με επικεφαλής των στρατιωτικών φρούραρχων Αθηνών και περιεκύφωσαν τους εορταζομένους. Βλέπετε νοημερολογίτες πώς κυνηγούσαν τους ακολουθούντας το πάτριο εορτολόγιο. Βλέπετε ποιους ακολουθείτε, ποιους σχισματικούς διώκτες ακολουθείτε. Αναθεματισμένους, καταραμένους από τρεις πανορθοδόξους συνόδους και όχι μόνο, δεν έχουν ευλογία καθόλου από τον Χριστό, γιατί ο Χριστός δεν ευλογεί τους διώκτες των ομολογητών. Και συνεχίζουμε παρακάτω. Η διαταγή που είχαν ήταν ρητή, να συλληφθεί ο ιερεύς και να διαλυθεί έστω και βιαίως το συγκεντρημένο πλήθος. Είπε επίσης ο φρούραρχος, ίσως προς εκφοβισμό, ότι εν ανάγκη δεν θα εδίσταζε να κάνει και χρήση των όπλων. Ουδής εκ των εκκλησιαζομένων εκκινήθη, οι δε ψάλτε παρέμειναν απαθείς εις τας απειλές και συνέχισαν να ψάλουν. Ενώ η ιερεύς με την Αγία Λόγχη συνέχιζε εν τη Αγία Προσκομιδή να μνημονεύει υπέρ ζώντων και τεθνεώδων. Εμπρός στην αποφασιστική αυτήν άρνηση, τούτον ο φρούραρχος Αθηνών έφυγε μόνος, αφού εγκατέστησε φρουρούς στρατιώτες με εφόπλου λόγχη, τόσον εντός του ναού όσον και εκτός αυτού. Μετά από μία περίπου ώρα συνήλθε μία νέα εντολή, προφανώς του Μητροπολίτου Μασόνου, την οποία ανήγγειλε στον ιερέα και στους ψάλλοντες. Εάν εορτάσετε τον Τίμιο Σταυρό, εξημέρωνε η εορτή του Προδρόμου με το νέο ημερολόγιο. Θα σας αφήσω να λειτουργήσετε. Στην περίπτωση όμως που επιμένετε να εορτάσετε τα Χριστούγεννα, θα διατάξω να σας διαλύσουν δια της βίας. Εμείς έχουμε Χριστούγεννα σήμερα όπως τα Ιεροσόλυμα. Οι Φράγκοι εορτάζουν σήμερα τον πρόδρομο. Ακούστηκαν φωνές από το πλήθος. Τότε ο πτέραρχος απευθύνθη στον λειτουργούντα ιερέα και τον απείλησε ότι θα τον συλλάβει. Μόνο σούρνοντας και ντυμένο με τα ιερά άμφια και με την Αγία Λόγχη στο χέρι θα με βγάλετε από το Άγιο Βήμα, απήντησε ο ιερέας. Εν τω μεταξύ εκκινήθη όλον εκείνο το πλήθος για να προστατεύσει τον ιερέα του και τα τίμια δώρα που εν τω μεταξύ είχε καλύψει ο ιερέας. Βλέπουν ταύτα ο φρούραρχος και φοβούνος τυχόν αιματοκύλισμα υπεχώρησε και μας άφησε να εορτάσουμε τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα το πρώτο έτος του σχίσματος του 1924. Με ασυγκράτητον κατάνοιξη προσήλθεν όλο εκείνο το πλήθος των παρηγυριστών εις το τέλος της Θείας Λειτουργίας της Ήρθου και μετέλαβε τον αχρά των μυστηρίων. 2 ώρες πριν ξημερώσει και αφού αλληλοευχήθη με χρόνια πολλά και του χρόνου ελεύθεροι επιστρέψαμε όλοι στους οίκους μας ως άλλοι ποιμένες της Βηθλέμ. Δοξάζοντες και νούντες των Θεών επί πάση ίση οίκουσαν και είδων. Λουκά Β.